Ασχολείται αποκλειστικά με την παραγωγή τροφής. Γέρα Πετρίτικη Γη. Κάθε Πέμπτη ζωντανά στις 11 και κάθε Σάββατο στις 9 σε επανάληψη. Γέρα Πετρίτικη Γη. Όλα όσα αφορούν τον πρωτογενή τομέα αποκλειστικά στον ηχό. Επιμέλεια παρουσίαση Μαρία Τσαγκαράκη. Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι και από σήμερα και κάθε Πέμπτη θα έχουμε το δεκάλεπτο του κυρίου Σιγουράκη. Δεν ξέρω, μπορώ να και παραπάνω βέβαια, να τον καλημερίσω. Καλημέρα Σπύρο μου, τι κάνεις? Καλημέρα Μαρία, καλημέρα στους ακροατές σου. Πήγαμε Golden Farm τώρα, καλές γιορτές και αυτό το φουτζιπέρδα που δεν ξέρω αν ακούγατε την προηγούμενη κουβέντα μας. Ήδη είμαστε σε καραντίνα, αυτό είναι μια σημαντική είδηση που βγαίνει από αυτήν εδώ την εκπομπή για αυτό το πανφάγο έντομο που βρέθηκε και εδώ στο Λασίθι, στο Ηράκλειο και στα Χανιά, βρέθηκε σε παγίδες. Το λέω αυτό όχι για να σπείρω τον πανικό, αλλά για να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι σε δημοπρατήρια, σε παραγωγούς, ό,τι έχει να κάνει τέλος πάντων με τον πρωτογενή τομέα, με αυτά τα προϊόντα που παράγουμε, Σπύρο μου, και πρέπει να τονίσουμε στους παραγωγούς ότι πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτό το... Αυτό είναι η είδηση που βγήκε μόλις τώρα και η εσπερίδα που θα γίνει στο Big Κρήτη τη Δευτέρα 6 ώρα για αυτό το θέμα με εντομολόγους, και θα πρέπει να είμαστε εκεί όλοι. Αυτό είναι μια κρίσιμη είδηση, δύσκολη είδηση, δεν ξέρουμε περισσότερα, περιμένουμε το Υπουργείο να δώσει πιο συγκεκριμένες και αναλυτικές οδηγίες γι' αυτό και για τα δημοπρατήρια, ξαναλέω, και για τους παραγωγούς, για το πώς θα γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Η αλήθεια Μαρία είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει όλοι ότι δημιουργούνται αρκετά θέματα στον πρωτογενή τομέα που έχουν να κάνουν είτε με έντομα ζωή, μην ξεχνάμε την τούτα αψολούτα που ήταν ένα θέμα που ταλανίζει την περιοχή μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να ταλανίζει, φανταστείτε να μην τώρα... ξεχάσουμε την ξυλέλα που ήταν κάποια στιγμή στην Ελιά, να μην ξεχάσουμε είναι δηλαδή, στην Ελιά, το σκαφάρι, αλλά είναι στην το Ιταλία. Που ήταν... Ναι, είναι όμως θέματα τα οποία μας προβληματίζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, και γι' αυτό και οι παραγωγοί προσπαθούν να ενημερώνονται άμεσα και να προσπαθούν να τηρούν όλους τους κανόνες υγιεινής και στα θερμοκήπια τους μέσα, έτσι ώστε να προλαμβάνουν κάποιες καταστάσεις. Ναι, αυτό τώρα είναι πολύ δύσκολο στη διαχείρισή του και δεν έχει εχθρούς. Οπότε αντιλαμβάνεστε, θα είναι χειρότερο από την τούτα, αυτό θέλω να πω. Τρώει τα πάντα. Γι' αυτό περιμένουμε και εμείς τις ενημερώσεις από το Υπουργείο και τη Διεύθυνση Γεωργίας για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση. Ναι, οπότε αυτό, είμαστε ήδη σε καραντίνα, δηλαδή, έτσι να το λέμε και να ξέρουμε τι λέμε. Εντάξει. Ναι, για πάμε τώρα να δούμε, είμαστε και λίγο πριν τις γιορτές, δεν ξέρω αν αυξάνεται η ζήτηση στα προϊόντα. Από ποιους αυξάνεται αυτή η ζήτηση, αν αυξάνεται, και τις τιμές έχουμε στα προϊόντα μας φέτος μέχρι τώρα ή αυτή τη βδομάδα, έτσι πώς θες να το δούμε? Ωραία, η βδομάδα που έχει πει είναι μια βδομάδα που πάρα πολλοί αγοραστές, ειδικά εξαγωγείς, θέλουν να αγοράσουν προϊόντα προκειμένου να εφοδιάσουν τις αγορές του εξωτερικού την ερχόμενη βδομάδα, που είναι η βδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, έτσι ώστε τα προϊόντα τους να πούνε στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Αυτό φαίνεται και στα δημοπρατήρια. Προϊόντα εξαγωγής όπως είναι το αγγούρι κυμαίνεται από 1-10 η τιμή του, που είναι μια ικανοποιητική τιμή για αυτή την περίοδο καθώς υπάρχουν ποσότητες. Επίσης η πιπεριά κέρατο που είναι εξίσου ένα εξαγώγημο προϊόν έχει αρκετή ζήτηση από τους εξαγωγείς και η τιμή είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα για την εποχή. Από εκεί και πέρα ντομάτα που είναι, όπως λέμε πάντα, ο βασιλιάς των κυπευτικών, δεν έχει μπει ακόμα σε ποσότητες. Οι φυτέψεις μας, ας μην ξεχνάμε ότι εδώ στην περιοχή μας για την ντομάτα είναι τον Οκτώβριο, οπότε ακόμα δεν έχουμε μεγάλες ποσότητες μέσα στο χώρο των δημοπρατηρίων, αλλά οι τιμές είναι αρκετά ικανοποιητικές και οι περισσότερες βέβαια ποσότητες φεύγουν στην εσωτερική αγορά. Δεν γίνονται εξαγωγή αυτή την περίοδο. Κατά τα άλλα, η εικόνα που έχουμε αυτή την περίοδο, αυτή την εβδομάδα, είναι μια ικανοποιητική εικόνα. Υπάρχει μια ζήτηση για τα προϊόντα.
Οι αγορές και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό δείχνουν ότι θέλουν να τροφοδοτηθούν και την περίοδο των γιορτών και περιμένουμε να δούμε γενικά τις ποσότητες που θα μπουν τελικά μέσα στην αγορά, πώς θα διακινηθούν. Τώρα αυτό που παρατηρούμε, Μαρία, είναι ότι και ο καιρός δεν ήταν ιδιαίτερα σύμμαχος για την περιοχή μας. Μην ξεχνάμε ότι η περιοχή μας έχει την ηλιοφάνεια που είναι πολύ σημαντική για τα κυπευτικά μας, αλλά από την άλλη η παρατεταμένη ζεστή ατμόσφαιρα και η υγρασία, φαντάζομαι ότι έχει κάνει ζημιά. Και η υγρασία και ο νοτιάς, όπως ξέρουν όλοι οι παραγωγοί, δεν βοηθάνε στην ομαλή πορεία των θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Μάλιστα. Τώρα βέβαια θα φυσήξει η βοριάς τις επόμενες μέρες. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι λένε, έτσι λένε. Να έρθουν πραγματικά και περισσότερα χρήματα στην Ιερά Πέτρα με το βοριά, έτσι. Λένε και οι παραγωγοί ότι περιμένουν πώς και πώς να αλλάξει λίγο ο καιρός, γιατί το μόνιμο θέμα που συζητάνε όλοι είναι αυτές οι παρατεταμένες υγρασίες, τα χωράφια τα οποία, όπως λέμε, τα φυτά τρέχουν και δεν προλαβαίνουν να πάρουν σωστά την παραγωγή τους. Και φυσικά και το μόνιμο πρόβλημα των εργατών εδώ στην περιοχή, που καταλαβαίνετε ότι αλλιώς αντιμετωπίζεται όταν το φυτό πηγαίνει σταδιακά σιγά σιγά και άρα έχει τη δυνατότητα και να το προσέξει ο παραγωγός καλύτερα και να συγκομίσει σωστότερα την παραγωγή του, και αλλιώς είναι όταν λέμε εδώ εισαγωγικών ότι τρέχει το φυτό με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνει και ο παραγωγός να κάνει τις εργασίες που πρέπει να κάνει. Μάλιστα, ωραία. Μένουμε στην τελική ευθεία λοιπόν και πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερη ζήτηση τα προϊόντα και από ποιες αγορές, δηλαδή από εσωτερική και κατανάλωση θα υπάρχει ζήτηση από εσωτερική αγορά ή θα έχουμε και τα εξαγώγημα τις περισσότερες. Και τα εξαγώγημα μας προϊόντα της περιοχής δείχνουν ότι έχουν μια καλή πορεία, αλλά παράλληλα σιγά σιγά μπαίνει και η αγορά της Ελλάδας. Ας μην ξεχνάμε ότι ο καλός καιρός και στην υπόλοιπη χώρα οδήγησε τις εξωτερικές παραγωγές να συνεχίζουν να τροφοδοτούν τις αγορές και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, δηλαδή τα υπαίθρια που υπήρχαν στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και άλλες θερμοκηπιακές καλλιέργειες που είχαν στην υπόλοιπη Ελλάδα συνέχιζαν να τροφοδοτούν τις αγορές, με αποτέλεσμα από συζητήσεις που κάνουμε με εμπόρους εδώ της περιοχής που τροφοδοτούν σούπερ μάρκετ να παρατηρούν μια καθυστέρηση στις παραγγελίες των σούπερ μάρκετ των Αθηνών και σε μικρότερες ποσότητες από όταν πέρυσι. Βέβαια, η αλλαγή του καιρού το τελευταίο διάστημα και στην υπόλοιπη Ελλάδα τους δίνει μια ακτίδα αισιοδοξίας ότι θα αρχίσουν τα σούπερ μάρκετ να αυξάνουν τις παραγγελίες τους από την τοπική αγορά. Μάλιστα. Λοιπόν, μακάρι έτσι να μπούμε σωστά στην παραγωγή, να υπάρχει ζήτηση των προϊόντων και καλές τιμές, να είναι μια καλή και φετινή χρονιά, η καλλιεργητική χρονιά, έτσι, όπως και ακριβώς η προηγούμενη και ακόμα καλύτερη, θα έλεγα εγώ. Να ευχηθούμε πραγματικά, να ευχηθούμε πάνω απ' όλα να έχουμε όλη υγεία και προσωπική υγεία για όλους τους αγρότες και τους κατοίκους εδώ της περιοχής μας και όλου του κόσμου εννοείται. Και από την άλλη και τα περιβόλια των παραγωγών, τα θερμοκήπια, να μην αντιμετωπίζουν όλες αυτές τις ασθένειες που αντιμετωπίζουν στο τελευταίο διάστημα και αυτά να μπορούν να παράσχουν και να παράγουν τον καρπό που πρέπει να παράγουν. Έτσι. Να ευχηθούμε και λοιπόν καλές γιορτές στον κόσμο. Θα τα πούμε πάλι, Σπύρο. Και θα τα πούμε την άλλη επόμενη Πέμπτη. Έτσι θα μας δίνεις το ζουμί όσον αφορά τις τιμές, πώς κινούνται οι αγορές. Έτσι θα μας δίνεις μια εικόνα. Και σε ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή αυτού του αιτήματός μας. Και εσύ να είσαι καλά. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα να έχετε. Γεια σα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σπύρο Σιγουράκη, είναι υπεύθυνος στο Golden Farm, είναι η εικόνα που μας δίνει όσον αφορά την ζήτηση των προϊόντων, την προσφορά, τις τιμές και όλα αυτά θα τον έχουμε κάθε Πέμπτη, έτσι να έχουμε την εικόνα των προϊόντων, των τιμών, αν και την έχουμε βέβαια κάθε μέρα, αλλά θα έχουμε μια πιο στατιστικά στοιχεία θα έλεγα. Αυτά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, από την Γεραπετρίτικη Γη, 12 και 2 πρώτα λεπτά η ώρα, να σας